Έχουμε παρουσίαση το βιβλίο της Αφανασίας Βαφιώτη, οικογενειακό άλμπουμ αγάπης, το οποίο το αφιερώνει στην εγγονή της. Είναι ένα βιβλίο πολύ ωραίο που αναφέρεται σε παιδάκια μικρής ηλικίας από 1,5 χρονών μέχρι και για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Ευχαριστούμε την κυρία Αφανασία Βαφιώτη που επέλεξε το βιβλιοπωλείο μας για να παρουσιάσει το τρίτο της βιβλίο. Σε εύχομαι να είναι καλοτάξιβο το βιβλίο της και με το καλό να γράψει κι άλλα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρουσιάζουμε στο βιβλιοπωλείο Φωτίου ένα πολύ καινούριο βιβλίο, το οικογενειακό άλμπουμ αγάπης, που έχω τη χαρά και την τιμή να το υπογράφω. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμμετρία, έχει εικονογραφηθεί από τη Βιβί Μαρκάτου, έχει κάνει απίστευτη δουλειά η καλή μας φίλη. Και να πω βέβαια ότι έχει γεννηθεί για τα μικρά παιδιά, αλλά οι μαμάδες μας έχουν ενημερώσει ότι απευθύνεται όχι μόνο στην προσχολική, αλλά και στην πρωτοσχολική ηλικία με μεγάλη άνεση. Γιατί? Γιατί μιλάει για όλα τα μέλη μιας ελληνικής οικογένειας και γιατί το τονίζω αυτό. Διότι είναι ένα βιβλίο που είναι βασισμένο πάνω στην ελληνική οικογένεια, όπου και η θεία και ο θείος και η νονά και ο νονός και η γιαγιά και ο παππούς έχουν την ξεχωριστή τους θέση, δηλαδή πέρα από την πυρηνική οικογένεια. Έχουμε και την ευρύτερη, μη σας πω και την ευρύτατη, γιατί μέσα στο βιβλίο, στην τελευταία σελίδα, θα συναντήσετε ως και τα κατοικίδια μας, γιατί τα θεωρούμε και αυτά μέλη της οικογένειας. Δηλαδή μας δίνουν μεγάλη χαρά και παίζουμε μαζί τους, όσο και με τα αδέρφια και τα ξαδέρφια μας. Νομίζω. Η πηγή έμπνευσης, λοιπόν, είναι μια πραγματική ιστορία, διότι γράφω εδώ και πολλά χρόνια, είναι το τρίτο μου βιβλίο τούτο. Αυτό λοιπόν γράφτηκε για ένα μικρό κοριτσάκι που το λένε Αθανασία Χριστίνα, είναι 2-2,5 χρονών, είναι η μικρή μου εγγονή και έψαχνα να βρω ένα βιβλίο που να έχει μέσα τις λεξούλες για να τις μάθει και να συνδέσει με κάθε πρόσωπο της οικογένειας τις έννοιες. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποιους ρόλους που μπλέκονται, που όχι, και να είναι ένα βιβλίο που θα τα αγαπήσει και θα το κρατήσει για όλη της τη ζωή. Όχι μόνο γιατί το έγραψε η γιαγιά της, στην προκειμένη περίπτωση, αλλά γιατί αναφέρεται σε όλη την οικογένεια, όπως είπαμε, αλλά στο δεύτερο μέρος. Έχει το διαδραστικό κομμάτι, όπου θα ζωγραφίσει τις φιγούρες του βιβλίου, αλλά θα ζωγραφίσει και τη δική της μαμά και μάλιστα χωριστά και από τον μπαμπά, γιατί δεν ζουνε όλες οι μαμάδες με όλους τους μπαμπάδες μαζί. Θα ζωγραφίσει τις δικές του γιαγιάδες και θα το κρατήσει, τους παππούδες, θείες, νονές, όπως είπαμε, το κατοικίδιό του. Και έτσι θα είναι ένα πολύ προσωπικό οικογενειακό άλμπουμ αγάπης. Μπορεί να βάλει και τις φωτογραφίες του μέσα και μετά από κάποια χρόνια να ανατρέχει σε αυτό. Και πόσο μαγικό θα είναι αν ανατρέξει σε αυτό μαζί με το δικό του παιδί κάποια στιγμή. Γιατί τα βιβλία δεν έχουν ημερομηνία λήξης, ούτε τα άλμπουμ. Το βιβλίο Οικογενειακό Άλμπουμ Αγάπης μπορούμε να το βρούμε σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Μυτιλίνης. Να πω ότι μπορούμε βέβαια να το παραγγείλουμε ιντερνετικά αν είμαστε εκτός Μυτιλίνης από τις εκδόσεις Συμμετρίας. Η Συμμετρία μας έχει στείλει όλα τα βιβλία που έχει για την ώρα εκδώσει, τα παιδικά βιβλία και όχι μόνο, και τα οποία υπάρχουν εδώ στο βιβλιοπωλείο Φωτίου, να το πούμε και αυτό. Να πενέσουμε το σπίτι μας, γιατί το σπίτι μας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και οφείλουμε να το πενέσουμε. Σε όλα λοιπόν τα βιβλιοπωλεία της Μυτιλίνης, μαθαίνω και της Λίμνου, έχω ακούσει και για της Χίου και πάει λέγοντας, ελπίζω σε όλη την Ελλάδα πολύ σύντομα, γιατί αυτήν την αίσθηση έχω. Ξεκίνησα να γράφω από πολύ μικρή. Έχει εκδοθεί πριν από 12 περίπου χρόνια το Θαλασσολούλουδο. Ο υπότιτλος είναι «Μια ιστορία του βυθού». Είναι μια πολύ προσωπική ιστορία η οποία έχει αγκαλιαστεί. Τη συζητάει ο κόσμος ακόμη και τώρα και είναι πολύ συγκινητικό αυτό που τους καλώ στο οικογενειακό άλμπουμ αγάπης και με ρωτάνε για το Θαλασσολούλουδό μου τι κάνει. Είναι καλά, υπάρχει, τι είναι να γίνει συλλεκτικό. Η δεύτερη δουλειά ήταν μια έτσι πιο επιστημονική δουλειά, ήταν το «Παίζουμε θέατρο», ένα βιβλίο που έχει να κάνει με το πώς να διδάξει κανείς θέατρο στο σχολείο, είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια. Έχει να κάνει με τους εμψυχωτές και με πολύ πολύ θεατρικό παιχνίδι. Καλός ή κακός έχει εξαντληθεί πολύ γρήγορα, ελπίζω κάποια στιγμή να ξαναβγεί, ποιος ξέρει. Τούτο λοιπόν είναι το τρίτο παιδί
Και έρχεται και τέταρτο, πολύ σύντομα, αλλά αυτά θα τα πούμε γύρω στην Άνοιξη. Ποια είναι η Αθανασία Δαφιώτη? Είναι καταρχήν μία μητέρα τριών παιδιών, ενήλικη βεβαίως πλέον, γιαγιά τριών εγγονιών, του Χαράλαμπου, του Ανδρέα και της μικρής Αθανασίας Χριστίνας. Είναι δημοσιογράφος, ασχολείται με τα πολιτιστικά, συγγραφέας, αν μπορεί κανείς να προσθέσει και αυτήν την ιδιότητα, δασκάλα θεάτρου, ερμηνεύτρια, μιλώντας για το τραγούδι, ηθοποιός, θεατρολόγος, χειμερινή κολυμβήτρια, της αρέσει ζωγραφική, ποδηλατή, αγαπά όλο τον κόσμο και πάρα πολύ τα τετράποδα, ιδιαίτερα τα σκυλάκια.